Και βλέπουμε ήδη εικόνα και σε ακούμε, Μάρια. Ναι, δεν έχω πάει το μονή. Φώναξε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Είναι η στιγμή ακριβώς όπου οι διαδηλωτές προσπαθούν να σπάσουν τον κλειό της αστυνομίας ακριβώς στην πλατεία Ελευθερίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση και αυτό είναι που έχει δημιουργήσει μία ένταση στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι για πρώτη φορά που οι διαδηλωτές αποκλείονται τόσο μακριά από το χώρο όπου μιλά. Είναι αγρότες, είναι το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, είναι οι επαγγελματοβιοτέχνες του νομού. Αυτή την ώρα βλέπετε ότι περνάνε για να φτάσουν σε μία πιο κοντινή απόσταση ώστε να έχουν τουλάχιστον οπτική επαφή με το χώρο του συνεδρίου εκεί όπου μιλά σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το αίτημά τους να συναντηθούν μαζί του δεν έχει γίνει δεκτό. Ωστόσο, αυτή την ώρα, μετά από τις διαμαρτυρίες τους, περνούν να φτάσουν, αν μπορείτε να δείτε με την κάμερα, στο βάθος, σε πολύ μεγάλη απόσταση, περίπου 100-150 μέτρα, εκεί που ενδεχομένως είναι μια, ίσως βλέπετε μια οθόνη μπλε, εκεί είναι ο χώρος όπου μιλά ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα άνοιξε ο κλειός ο αστυνομικός, τους πηγαίνουν λίγα μέτρα παρακάτω. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται εδώ για το διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο της Κρήτης, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Αύριο, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, θα βρεθεί στα Χανιά. Η συζήτηση για τα θέματα της Κρήτης είχε να κάνει με όλη την ατζέντα που αφορά το νησί, τα μεγάλα έργα, το βόρειο δικό άξονα, το αεροδρόμιο Καστελίου, μεγάλα ζητήματα για τα οποία αναμένεται να κάνει και εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ωστόσο, υπάρχουν και αντιδράσεις, κυρίως από τις επαγγελματικές ομάδες, από τους αγρότες, που θεωρούν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους, ότι πλήττονται από τα μέτρα, ειδικά από το ασφαλιστικό. Δεν έχει ανέβει ακόμη στο βήμα. Όταν αυτό θα γίνει, θα επιχειρήσουμε μία σύνδεση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα πει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια.